Στην Ουκρανία τώρα μια νίκη που θα έχει τη δυναμική να αλλάξει την πορεία του πολέμου επιδιώκουν οι Ουκρανικές δυνάμεις Γιώργο Φελίδη καθώς πλησιάζουν πιο κοντά στην Κρεμίνα, μια πόλη κλειδί στον Τονμπάς εν μέσω έντονης ανησυχίας για πιθανή μεγάλη ρωσική επίθεση παραμονή πρωτοχρονιάς. Η ουκρανική αντεπίθεση Μάρκο για την ανακατάληψη της Κρεμίνας έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο. Έκτοτε μένονται μάχες για την ανακατάληψη αυτοκινητοδρόμων και μικρών οικισμών γύρω από την πόλη, αλλά και βορειοδυτικά γύρω από την πόλη Σβάτοβε. Η ανακατάληψη αυτών των δύο πόλεων, αλλά και του Στάρομπιλς, θα οθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις στην προέλασή τους προς τα ρωσικά σύνορα. Ο Ουκρανός περιφερειάρχης του Λουχάνσκ δήλωσε μάλιστα πως οι Ρώσοι καταλαβαίνουν ότι αν χάσουν την πόλη Κρεμίνα, ολόκληρη η γραμμή θα πέσει. Την ίδια ώρα και ενώ οι Ηνωμένε στέλνουν εξοπλισμό για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου τη Ουκρανίας ο αντιδήμαρχο του Κίεβου προειδοποίησε του κατοίκου τη Ουκρανική πρωτεύουσα για ξαφνικέ διακοπέ στην ηλεκτροδότηση καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Φελίδη.